Οι χυμώδες κοπέλες. Οι χυμώδες κοπέλες. Οι χυμώδες, είπα. Έχω το ψηλό μούδιασμα. Κάνουν καλύτερο σεξ. Αυτό είναι πανεπιστήμιο. Γιατί την καρφώνεις, να την πέφτουνε παντού. Ρε παιδιά, ηρεμήστε, δεν φτάνω. Κατερίνα. Δεν φτάνω. Μεγάλη. Και επειδή βλέπω ότι και σένα πολύ σε απασχόλησε το προηγούμενο θέμα. Και χαίρομαι για σένα. Δεν έχω λόγο. Και χαίρομαι για σένα, συνάδελφε. Από τη μία μπάντα, την άλλη. Στεναχωριέμαι. Κατερίνα. Κατερίνα, άστο τώρα το πρώτο. Έλεγα να ενώσουμε είναι... τα προβλήματά μας. Χυμώδης εναντίον πίος. Καυτός, και το καλό, Ελένη, με αυτές τις κοπέλες είναι ότι και... Εγώ είμαι αυτή η κοπέλα. Και εσείς το απολαμβάνετε, αλλά πολύ περισσότερο απάντησαν ότι και οι άντρες τρελαίνονται τον έρωτα να τον κάνουμε. Πολύ. Γιατί λένε, αφού εσένα άμα δεν είναι πετσίκι εγώ καλά. Όχι, δεν είναι. Τα έχει δηλώσει αυτά. Καλά σου λέει. Δεν έχω δηλώσει πετσίκι εγώ καλά. Μην δεν γυρνά πίσω, τα έχει δηλώσει. Δεν πρέπει ω πανελίστα να δοκιμάσει τι χυμώδει. Ρωτώ. Πρέπει ω πανελίστα. Ναι, μην φτάσει 30 χρονών και δεν έχει δοκιμάσει. Πρέπει να το δοκιμάσει. Θα είναι πολύ σημείο το βιογραφικό σου. Τα λέμε στο break, αγόρι. Μα γίνησε, ωραίο γλυκούλη. Δεν γίνησε, αγόρι. Δεν είναι αλήθεια, ψέματα. Είναι σαν την έννοια του Γρηγόρη. Αντρούκλα μου, εσύ, σε θέλω. Ναι, ρε παιδιά. Έτσι είναι. Αυτές οι δύο φευγαλές. Υπάρχουν απαντήσεις αυτό, βέβαια. Δύο φευγαλές έρευνες που πραγματικά τα γροθιά. Ναι, να τις πω μέσα γρήγορα. Τι πονάει, ακόμα δεν πέρασε. Καλά που υπάρχει και η Ελισάβετ εδώ δίπλα. Αϊ, βέβαια. Να είναι καλά το κορίτσι. Καταπληκτική κοπέλα. Τρομερή στο ξεμάτιασμα. Τρομερή. Φοβερή αρχισυντάκτρια, αλλά και στο ξεμάτιασμα. Εσύ, Ελένη, τι κάνει, γιατί δεν μαθαίνει τον πατέρα σου. Έχει επικεντρωθεί μόνο στην αρχισυνταξία, Ελένη. Και είναι ταγμένη. Δηλαδή την κοιτά και σου λέει α, αρχισυνταξία κάνω τώρα. Και φουλ ματιάζεται. Φουλ ματιάζεται η ίδια. Α, μάτι το πρωί τα νερά πάνε και έρχονται. Ρίξε ένα νερό από το παράθυρο μετά. Το ρίχνει κάτω. Το παράθυρο, μην βρέξετε κανένα. Γιατί όλοι από κάτω μπαίνουν. Κάτω το παράθυρο σα είναι η είσοδο. Ναι. Επίσης, πού βγαίνει το μάτι να μπουγελωθούμε εμείς. Ποιες τρεις γουλιές κάθε πρωί, αυτό γίνεται γύρω στις 8.30 ώρα. Έρχεται ματιασμένη από το σπίτι. Ποιος μου λέει και σένα, λέει, σε ξεματιάζει. Και ξεματιάζει, δεν ξεματιάζει, εγώ παραμένω ίδιος. Εδώ μιλάμε, φεύγουν τα νερά από το παράθυρο. Πώς σας ματιάζει, στην Αττική οδό, στα Διόδια. Όχι, αυτοί οι δύο ματιάζονται μόνοι τους. Αλλά βρίζοντας ο ένας τον άλλο. Δηλαδή λέει αυτή, πώς είσαι έτσι, δεν κάνει από τα υπόλοιπα. Λέει άλλος, άντε ρε, μπάζω, φύγε από εδώ, δεν μπορώ να σε βλέπω, μου χαλάει η μέρα. Σήμερα την αποθέωσα, φοράει ένα κολάν καταπληκτικό. Με κάτι τρομερά. Δεν κάνει τη δουλειά να είμαστε προκλητικοί, παιδιά. Δεν κάνει. Δεν είναι προκλητικοί. Ε, το κάνει. Δεν βγάλει το κολλάν. Αν κάνει το λάθος και επιτεθεί. Το κάνει και δεν είμαστε να επιτεθούμε. Άρα, όχι εμείς να επιτεθούμε, να μας επιτεθούν. Θα μας βγουν κάποια ένσυχτα περίεργα. Να βγάλει ο Κεβόρκ μια ανακοίνωση απαγορεύεται τα κολλάν από την αρχισυνταξία. Να κλείσει στόματα. Έτσι, έτσι. Σε τέλος πάντων, κομπλιμεντάρισα. Σήμερα ενδεχομένως να τη μάτιασα κι εγώ ο ίδιος. Στις άλλες μέρες. Ματιάζει, Ελένη έχει πολύ σουξέ. Δεν θέλω να τα λέω γιατί τα ακούει και ο Γιάννης και ζηλεύει. Είναι κουμπάρο, δεν θέλω. Αλλά γενικότερα εγώ βλέπω, περνάει. Σαν τον Αρτέμι Μάτσα, έτσι. Καρφώνει. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Άμα δεν τους πειράξεις, δεν σε πειράζουν. Βλέπω εγώ τα κεφάλια πώς γυρνάνε. Με το περνάει. Τα. Κατευθείαν την κοιτάνε. Πώς στην Πανεπιστημίου κάνετε, ρε συνταξία κι εσείς, μαζί με τους σεισμούς. Μπράβο. Εδώ πάνω έχει πολύ κόσμο.